Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλία. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αποφασίστηκε η ματέωση των παρελάσεων. Κύριε Γιαννακόπουλε. Ναι, πριν από μισή ώρα περίπου, ναι, τέλειωσε η σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαμε, εκτός φυσικά από τον Περιφερειάρχη, συγκάλεσε, ναι, ο αστυνομικός διευθυντής, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δύο προϊστάμενοι της εκπαίδευσης. Τι αποφασίσατε, κύριε Γιαννακόπουλε? Δεν σας άκουσα. Τι αποφασίσατε? Και αποφασίσαμε την αναστολή της παρέλασης, της μαθητικής παρέλασης φυσικά, εκεί που έχει αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης, για το λόγο ότι ενώ όλοι είπαμε ότι πραγματικά χρειάζονται οι εθνικές γιορτές και η ανάταση, εθνική ανάταση όλων μας, έτσι, και για να θυμηθούμε τους προγόνους μας που έδωσαν μάχες. Αλλά προέχει αγώνες. Η υγεία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς, ναι, όμως η υγειονομική πλευρά είναι πολύ διαφορετική. Mm-hmm. Υπάρχει μια επιδείνωση, ιδιαίτερα τα τελευταία 24 ώρα, όλων των επιδημιολογικών δικτών στην περιοχή μας. Η Λάρισα γενικώς πιεζόταν όλο το τελευταίο διάστημα, κύριε Γιαννακόπουλε. Έχουμε τώρα μια εβδομάδα περίπου, ναι, ίσως και παραπάνω. Τα κρούσματα είναι πάνω από 200. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο κόκκινο και στο κόκκινο πλάς. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα αυτό να ρίψω κινδυνεύσουμε νοσηλίες συμπολιτών μας ή ακόμα και παιδιών, και καταλαβαίνετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Φυσικά ένας και είναι. Να χαθεί, ναι, ναι, και, και ένα παιδί είναι εθνική τραγωδία. Με αφορμή τη συζήτησή μας, κύριε Γιαννακόπουλε, να πω ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι βλέπουμε φορείς, εσάς, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να ενώνετε τις δυνάμεις σας και να παίρνετε μία απόφαση μόνοι σας. Αυτό το κάνει λοιπόν η Θεσσαλία, το κάνατε κι εσείς τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εγώ συνέχεια. Ευχαριστώ να ρωτήσω κάτι, πολύ, κύριε, ναι, Γιαννακόπουλε. Αυτή, ναι, ναι, η απόφαση αφορά και στις σποράδες? Ναι, αφορά όλη τη Θεσσαλία. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, όλη τη σε όλη λοιπόν την περιφέρεια. Γιατί και στα νησιά μας. Πλην της Καρδίτσας και η Μαγνησία, εκεί που ανήκουν οι σποράδες, ναι, και τα Τρίκαλα είναι και αυτή, νομίζω, το κόκκινο. Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Πολύ, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, κύριος Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.